Ο κύβο ερήφθη για τι βασικέ αιτίε που προκάλεσαν τι εκτεταμένε ζημιέ στη φετινή σοδιά του Ελαιολάδου. Η δεκοπροσβολή σε συνδυασμό με τι άστατε για την εποχή κλιματολογικέ συνθήκε ευνόησαν την εξάπλωση του δάκου, σύμφωνα και με το πόρισμα που εξέδωσε το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτη, το ΕΛΜΕΠΑ και το Ινστιτούτο Ελιά Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου. Το φετινό ειδικά μείγμα ήταν ολέθριο για την ελαιοπαραγωγή, καθώ εκτό από το δάκο, επιβαρυντικοί παράγοντε ήταν οι ανεμοθύελε και οι χαλαζοπτώσει, μαζί με τα υψηλά επίπεδα υγρασία που καταγράφηκαν στι περισσότερε ελαιοκομικέ περιοχέ. ο βασικό όμω παράγοντα ζημιάς ζημιά, σε όλο το νησί, είναι ο δάκο σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, ε, ίσως να ξεπερνάει και το 80% για αν θέλουμε να δώσουμε μια ποσοτική εικόνα. Υπάρχουν και μη κοιτολογικές προσβολές κατά περιπτώσεις και σε συγκεκριμένε περιοχές. Δεν το αποκλείουμε αυτό φυσικά και υπάρχουν. Ο ερευνητής Γιώργος Καμπούρης κάνει λόγο για επιβεβαίωση των εκτιμήσεων και συνιστά στους παραγωγούς να μην στηρίζονται μόνο στους ψεκασμούς των ελαιοδέντρων από την πολιτεία, αλλά να συμβουλεύονται τους γεωπόνους, καθώς κάθε περιοχή του νησιού διαθέτει τα δικά της χαρακτηριστικά. Η είναι πιο ενεργή, καλλιέργεια και πιο επαγγελματική καλλιέργεια και επίσης η δικιά μου η άποψη είναι ότι η φυτοπροστασία του ελαιώνα του παραγωγού και μιλάει και ως, και ως παραγωγός και ως γεωπόνος, είναι ευθύνη του παραγωγού δεν είναι του κράτους αν, αν το δούμε με αυτή την οπτική το πρόγραμμα δακοκτονίας είναι ένα μέρος της φυτοπροστασίας και είναι βοηθητικό αλλά εγώ ο παραγωγός έχω την ευθύνη να προστατέψω τον ελαιώνα μου παίρνω υπόψη μου το πρόγραμμα τα που θα κάνει τους ψεκασμούς και εγώ θα έχω το νου μου να συμπληρώσω ό,τι η ενέργεια χρειάζεται για να, για να έχω υγιή ελαιόκαρπο που θα μου παράγει καλή ποιότητα ελαιολάδου. Επίσης απαραίτητη κρίνεται και η πρακτική της δημιουργίας ομάδων παραγωγών, τονίζει ο κ. Καμπούρης, καθώς, όπως υπογραμμίζει, θα εξυπηρετούσε σε μεγάλο βαθμό τη σταθερή ποιότητα με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, δημιουργώντας μια ασπίδα για τις μικρότερες απώλειες της παραγωγής από την κλιματική αλλαγή. Η οργάνωση ομάδας παραγωγών θα βοηθήσει, θα βοηθήσει πάρα πολύ τον αγρότη να... Βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση. Αλλιώ βλέπουμε την εγκατάλειψη σε μεγάλο ποσοστό στο μέλλον, αν συνεχίσουμε έτσι όπω πάμε όσο μπορούν οι αγρότε να βρουν ανθρώπου να συνεργαστούν, α είναι πέντε άνθρωποι, α είναι τρει, α είναι δέκα. Α μην είναι το παλιό σύστημα των συνεταιρισμών με τα χιλιάδε μέλη, αλλά τουλάχιστον όσο μπορούμε ομαδικά να δουλέψουμε για να πετύχουμε και καλύτερε τιμέ στα αγροτικά εφόδια και καλύτερε συμβουλέ από κάποιον ειδικό και σίγουρα θα γίνει καλύτερη καλλιέργειά μα. Μετά και την έκδοση του πορίσματο για τι πραγματικέ αιτίε υποβάθμιση του ελαιοκάρπου στη φετινή σοδιά, το λόγο πλέον έχει η Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη, που έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του φακέλου, προκειμένου οι ζημιωθέντε ελαιοπαραγωγοί να λάβουν ειδική ενίσχυση για την καταστροφή που υπέστησαν στον ελαιόκαρπο.